Κάτια μακρύ. Οι κατασκηνώσεις για τα παιδιά, άρα δεν θα ανοίξουν καθόλου όλο το καλοκαίρι. Επίσης είναι οριστικό και αμετάκλητο. Δεν θα γίνει καμία συναυλία σε αντίθεση με τα θέατρα που ψάχνουν τρόπο να τα ανοίξουν, ακόμα και το Ηρώδιο ή την Επίδαυρο, με βεβαίως πληρότητα 40% στη χωρητικότητά τους. Επίσης, κατά τα φαινόμενα, θα είναι το πρώτο καλοκαίρι χωρίς μπαρ και ποτά. Εκτός αν βρεθεί λύση για να αποφευθεί ο συνωστισμός και οι όρθιοι, πράγμα το οποίο θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Απ' την άλλη, ρωτούσε και τον κύριο Γεωργιάδη, υπάρχουν επιχειρήσεις που θα ανοίξουν πολύ πιο γρήγορα, η εστίαση για παράδειγμα. Αν όλα πάνε καλά, στις 25 Μαΐου τα καταστήματα ανεβάζουν ρολά και με πάρα πολλά τραπέζια. Αύριο στις 12 θα γίνει τηλεδιάσκεψη και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Για να αποφασιστεί το εξής: τραπέζια μέσα, χωρίς κλιματισμό, τραπέζια στο πεζοδρόμιο, τραπέζια ακόμα και στο οδόστρωμα. Θα καταλάβουν δηλαδή και μέρος αρκετών δρόμων. Πιο νωρίς, 25 Μαΐου, ανοίγουν όλα τα πολυκαταστήματα. Επίσης, στις 15 Ιουνίου, αντί για την 1η Ιουλίου, ανοίγουν τα ξενοδοχεία της περιφέρειας, βεβαίως για τον εσωτερικό τουρισμό. Πτήσεις μάλλον θα έχουμε από 1η Ιουλίου και μετά. Να σε ευχαριστήσω.